η ζωγραφική και κυρίως τα εικαστικά δεν θα μπορούσαν να λείψουν μέσα από το πρόγραμμα της Κοινοφιλούς Επιχειρήσης Πολιτισμού. Για δεύτερη συνεχή χρονιά φέτος θα κάνουμε ομαδική έκθεση ζωγραφικής με αργίους καλλιτέχνες, ζωγράφους, εικαστικούς στον προαύλιο χώρο του παλιού Δημαρχείου. Η έναρξη θα γίνει την Παρασκευή στις 8 η ώρα και στο πλαίσιο αυτό θα έχουμε και συναυλία με τζαζ μουσική με τον Ανδρέα τον Μπογά και με το επιτελείο του. Η έκθεση θα διαρκέσει από την Παρασκευή 21, όπως είπα, μέχρι τις 26 του μήνα, ώρες 8 με 12 μεσονύχτια, θα έλεγα. Έτσι, για να είναι λίγο δροσερά, γιατί έχουμε και πολύ ζέστη. Οπότε, προσκαλούμε όλο τον κόσμο να έρθει να μας επισκεφτεί, να μας δει και να χαρεί μαζί μας και να δείξουμε τη δουλειά μας και εμείς, σαν καλλιτέχνες, να την παρουσιάσουμε. Αυτή τη φορά έχουμε μεγαλύτερο αριθμό συμμετεχόντων. Ξεπερνάνε τους 20 καλλιτέχνες, οι οποίοι είναι ντόπιοι και συμμετέχουν μαζί μας. Θα έχουμε και χειροτεχνήματα και διάφορα άλλα εκτός από ζωγραφική. Ο στόχος είναι, όπως είπα πριν, ότι μέσα στον πολιτισμό ανήκει και η ζωγραφική και εμείς έχουμε αναλάβει δράση και εγώ προσωπικά πάνω στο κομμάτι αυτό που με ενδιαφέρει και εμένα και το αγαπώ πάρα πολύ και το πολλά χρόνια το υπηρετώ. Οπότε έδωσα την ευκαιρία από πέρσι, εμείς οι ΚΕΔΑΜ τέλος πάντων, όλοι παρέα, συμφωνήσαμε με τον Πρόεδρο να βάλουμε μέσα στο πλαίσιο των εκδηλώσεων και τη ζωγραφική και ποτέ να μην λείπει. Οπότε ελπίζω και ευελπιστώ αυτό να θεσμοθετηθεί και να συνεχίσουμε έτσι για δεύτερη χρονιά φέτος. Οπότε είμαστε ανοιχτοί για συνέχεια για να δείξουμε, όπως είπα, όλη τη δουλειά μας και είναι πολύ σημαντικό. Είναι πολύ σημαντικό. Δεν θα μπορούσε να λείψει και το εικαστικό στοιχείο. Ναι, έχουμε ταλέντα. Οι καλλιτέχνες που θα συμμετέχουν έχουν πολύ καλή δουλειά, οφείλω να ομολογήσω. Θα έχει περιθώριο ο κόσμος να έρθει να μας επισκεφτεί. 21 μέχρι 26, 5 μέρες.